Καθώς οι γιορτές του Πάσχα πλησιάζουν, τα τουριστικά γραφεία έχουν ήδη οργανώσει τα ταξιδιωτικά πακέτα προσφορών τους για τους ενδιαφερόμενους. Φέτος το γραφείο μας αποφάσισε να βγάλουμε προγράμματα μόνο μέσα στην Ελλάδα, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις που πάμε σε κοντινούς άλλους προορισμούς στο εξωτερικό. Έχουμε, βοηθώντας και την κατάσταση των συνεργατών μας και των ξενοδόχων, αεροπορικών εταιριών κτλ., αποφασίσαμε να βγάλουμε εκδρομές μόνο για την Ελλάδα. Κυριότερος προορισμός που φέτος έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κλασικά η Κέρκυρα. Επίσης έχουμε εκδρομή για τη Ζάκυνθο, έχουμε εκδρομή για την Πρέβεζα με ημερήσια κρουαζιέρα στους Παξούς και στο Ναύπλιο, Τρίπολη, στην ορεινή Αρκαδία. Αυτά είναι τα προγράμματα που έχουμε επιλέξει για το εσωτερικό. Για το εξωτερικό, κλασικά η Κωνσταντινούπολη, οι δαλματικές ακτές που φέτος έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τα παράλια της Μικράς Ασίας, μέχρι τη Σμύρνη, Αιβαλή, Σμύρνη, Πέργαμο. Η κινητικότητα του κόσμου και των ενδιαφέρων για κρατήσεις θέσεων αναμένεται να γίνουν εντονότερες τις επόμενες ημέρες. Ακόμη δεν θα έλεγα ότι υπάρχει έντονη, είναι νωρίς ακόμη. Πιστεύω όμως ότι θα ξεκινήσουν αυτή τη βδομάδα. Ήδη τα προγράμματα διατίθενται, οι εκδρομές είναι στον αέρα και περιμένουμε τον κόσμο να επιλέξει έναν προορισμό για να περάσει πολύ καλά το Πάσχα. Ποιοι με βάση τη δικιά σας εμπειρία θεωρούνται προσφυλείς προορισμοί? Όπως σας είπα, η Κέρκυρα, κλασική και διαχρονική αξία. Από εκεί και ύστερα η Ελλάδα παντού όπου και να πάει κάποιος είναι πάρα πολύ όμορφη. Και από το εξωτερικό, επειδή συνδέσαμε και την Ανάσταση στο Πατριαρχείο, την Κωνσταντινούπολη. Δελεαστικά πακέτα ταξιδιών έχουν ήδη ανακοινωθεί από τα τουριστικά γραφεία, με τις τιμές να κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα. Οι τιμές είναι και λίγο φθηνότερες από ό,τι ήταν πέρυσι και οι τιμές είναι προσιτές, πάρα πολύ καλές, με πολύ καλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών. Τα ξενοδοχεία είναι πάρα πολύ καλά. Έχουμε συμπεριλάβει τα νηστίσιμα για τη Μεγάλη Παρασκευή, το Αναστάσιμο του Μεγάλου Σαββάτου και το γεύμα της Κυριακής του Πάσχα μέσα στα πακέτα με πολύ καλές τιμές. Κοντινούς και φθηνούς προορισμούς οργανώνουν τα ταξιδιωτικά γραφεία προκειμένου να προσελκύσουν περισσότερους ενδιαφερόμενους. Έχουμε προετοιμάσει μερικά προγράμματα, τα οποία όμως είναι πάλι πολύ χαμηλών προσδοκιών και πολύ κοντινές εκδρομές λόγω της οικονομικής κρίσης. Κοντινές εκδρομές και φθηνές εκδρομές. Υπάρχει ενδιαφέρον για κρατήσεις θέσεων από τον κόσμο? Υπάρχει ένα χαμηλό ενδιαφέρον, καμιά σχέση με πέρσι. Περιμένουμε και αισιοδοξούμε. Αισιόδοξοι και σε αναμονή δηλώνουν οι ιδιοκτήτες τουριστικών γραφείων για τη ζήτηση ταξιδιών φέτος το Πάσχα. Από πέρσι και φέτος δεν μπορούμε να προβλέψουμε πολλά πράγματα, γιατί η κρίση, ειδικά στα ταξίδια, μας έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Προβλέπουμε οι κοντινές εκδρομές, οι οδικές εκδρομές, οι φθηνές εκδρομές μόνο μπορεί να προχωρήσουν. Έχετε προετοιμάσει δελαστικά πακέτα ταξιδιών? Δελαστικά πακέτα προετοιμάσαμε, να δούμε αν θα ακολουθήσει ο κόσμος.